Αυτή είναι η όμορφη έδρα. Πάνω στα βράχια. Και το ίδιο εδώ. Είμαστε κοντά στο κάμπιν που θα κατασκηνώσουμε, θα το δούμε αργότερα. Και το χωριό Κλεισοχώρη. Εδώ κοντά είναι και το κέντρο φυσικής καλλιέργειας. Εδώ είναι το κέντρο φυσικής καλλιέργειας. Αυτή είναι η Έδεσα. Πανέμορφη. Και κάτω ο κάμπος. Παντού νερά τρεχούμενα. Φανταστικό το μέρος, εδώ κατασκηνώσαμε όλα τα άτομα που πήγαμε στο κέντρο φυσικής καλλιέργειας και είδαμε ζούγκλα, Ταϊλάνδη. Λοιπόν, ας δούμε εδώ τις σκηνές. Ανάμεσα το ποταμάκι. Και το ποταμάκι το οποίο διασχίζει τα πανύψηλα δέντρα. Βρισκόμαστε στο Κλεισοχώρη Έδεσας. Και άλλη σκηνή εδώ και πάμε να δούμε τώρα μια βιολογική τουαλέτα. Αυτή εδώ είναι. Απλή κατασκευή. Ξύλα, παλέτες, πριονίδι. Μια τρύπα επάνω. Και το πριονί το βλέπετε.
Απλή. Να μην πηγαίνουμε οπουδήποτε. Και χαρτί υγείας με τον πιο απλό τρόπο. Το τοπίο είναι πανέμορφο. Δίπλα οι σκηνές, το ποτάμι. Τι στην πατέντα. Πώς βγήκε. Ναι. Την πατέντα την είδες πώς βγήκε. Και αυτή είναι η Έδεσσα. Και εδώ είναι το κάμπινγκ.
πραγματική ζούγκλα. Δάφνες, βάγες. Μουσμουλιές. Χωρίς καλλιέργεια όλα αυτά. Λιγούστρο, ένα τεράστιο λιγούστρο. Πρώτη φορά το βλέπουμε. Βάγες. Πλάτανος. Πάμε στο μονοπάτι. Εδώ τρέχουν τα νερά. Λίμνη τόπος. Και βλέπουμε μια θέα του κτήματος. Όπως βλέπετε, δεν κλαδεύουν, δεν οργώνουν, δεν βοτανίζουν. Όλα είναι μόνα τους. Και το υπέροχο ρόδι. Βλέπετε το σπίτι, τα δέντρα τεράστια, περιμετρικά. Λέω πολλές φορές ότι... Ναι. Εδώ είναι η τραπεζαρία μας. Ανοθούν. Και ψυγεία με φωτοβολταϊκά. Εδώ είναι οι μαρμελάδες. Η χυμίτ. Από το κτήμα. Αυτή είναι η τουαλέτα στο βάθος. Η ντουζιέρα για μπάνιο. Ζεστό νερό. Και σκεπή. Και για να μην σαπίζει, σίδερα. Και μετά τα καδρόνια. Σαπούνια, ιστορίες. Απλές κατασκευές και σύντομες. Δίπλα στη φύση. Φανταστικός ο Παναγιώτης. Ο Μανίκης με τις κατασκευές του. Και η Παρίσια. Δεν κόβει τίποτα κλάρες.
Η στέγη έχει φωτοβολταϊκά. Και ο κοινός νεροχύτης για όλους. Κέρδρους. Και τα φωτοβολταϊκά. Τότε η μέση περνάει. Και λέω όχι στα πόδια, γιατί όταν κάνεις αρκετά ποδήλατο, μετά μπορεί να διώξει η γραμμή. Ο σπόρος όμως δεν είναι. Τι να. Βρέχει. Τατιάνα, βρέχει. Βρέχει. Όχι. Όχι, γιατί λέγαμε σε δύο μέρες. Πάντως ήταν ωραίο. Έστω και για αστείο.
η έδεσα στο βάθος. Ένα πολύ ωραίο φυσικό τοπίο. Και από εδώ πηγαίνουμε στην κατασκήνωση κάτω, στο ποτάμι, με τα επανύψηλα πλατάνια και με τους σκίουρους που είδαμε το βράδυ να τρέχουν πάνω στα δέντρα. Το κατέβασμα δύσκολο.
αν το δεις που έχει φτάσει, φίλε, στην κορυφή, κυνηγιούνται. Τον έχει πάρει χαμπάρι το πουλί εγώ. Όχι, θα κατέβαλα το ξύλο. Να το σκρέμεται. Και την αλεπουδίτσα. Κοίτα, γιατί. Θέαμα, Εσύ μας κούφαν αυτό, Παρέτσα, θα ήταν κανένα 2-3 μόνο. Εντάξει, ήξερα πάνω κάτω που ήταν, αλλά... Εμάς μας έφερε η Γαλλίδα εδώ πέρα. Εδώ, γιατί είστε, ναι. Ναι, πρώτη ήρθαμε. Αυτή που εξυπηρετεί και η εθελόντρια από τη Γαλλία είναι. Ναι, Τατιάνα, όπως τη λένε. Ναι, Τατιάνα. Ναι. Ωραία φάση. Ωραία. Μια χαρά. Τα δέντρα είναι φοβερά. Καιρό, ε. Έχουμε και το τρένο. Εδώ. Κάτσε μέχρι τη Λαμία. Όχι. Όχι. Έπρεπε να είχα φύγει. Ναι. Αλλώς τα προγράμματα εντυπωσιάζομαι από το θέαμα, το σύγχρονο, δεν ξέρω, δεν υπάρχει άλλο καλύτερο από αυτή τη φύση, δεν ξέρω, βλέπεις τα πλατάνια, ας πούμε 50 μέτρα ύψος. Όχι, πλάκα, και εγώ δεν έχω τέτοια φύση. Δεν έχω δει τέτοιο πράγμα. Δηλαδή η Κρήτη που είχα κολλήσει εγώ, ας πούμε, πανόραμα. Έχω πετύχει σε ένα χωρί. Ωραία νερά που έχει εδώ μέσα. Δαμάστημα. Τα μασάπια τα πετάμε κάτω. Η σκάλα το πόδι της πάντοτε προς το βορρά. Για να μην πέσει το. Λοιπόν, δεν χρειάζεται, τρία άτομα σχένει. Πάω προς τη ζούγκλα κάτω. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να περάσουμε. Παράδεισος. Αυτό είναι ένα τεράστιο χτήμα, 25 στρέμματα. Ήρθα για ενίσχυση.
Έλα να σας τραβήξω λίγα πλάνα. Τι είναι αυτό, παιδιά, τι δέντρο είπαμε? Δαμασκηνιά. Μάλιστα. Ένα φοβερό φρούτο. Η γεύση του μήλου. Τζιτζιφιά. Λουκάνικα, πηχτή. Τζιτζιφό λέγεται, τζιτζιφιά. Τζιτζιφό είναι αυτό. Α, και το σύνολο είναι το δέντρο. Τζιτζιφιά. Μάλιστα, τζιτζιφιά. Αυτό το δέντρο, παιδιά, που σας είπα, είναι μικρό, εκεί. Ποιο μας είπες? Είναι μικρή καρπή. Ποιο, ε? Τους έδειξα, στα την ομάδα εδώ, αλλά... Δεν είναι δαμάστινο, είναι στρογγυλά. Τι είναι, άλλο πράγμα. Κορόμιλα. Άλλο πράγμα. Αλλά... Δεν είναι Αλφα Ρωμαίο. Λάντσια, κάτι άλλο. Σωστά, πάω να ελέγξω να δω το Αλφα Ρωμαίο. Ένα φυσικό κάλος. Ομορφιάς. Κατηφορίζει εδώ η φύση άγρια, σικές, σταφύλια, δαμάσκηνα, αμπέλια, τζιτζιφιές και πολλά άλλα φυτά, καρυδιές και εδώ ένα ωραίο κιόσκι στη μέση του κτήματος. Μια απλή κατασκευή. Όποιος θέλει, το φτιάχνει εύκολα. Αυτό είναι το αμπέλι. Σε σειρά. Ακλάδευτο τελείως. Σε άγρια μορφή. Και πιο κάτω έχουμε μια καρυδιά. Το χωράφι μοιράζεται με αυλάκια για να έχουμε πότισμα σωστό. Αυτή είναι μια πανέμορφη καρυδιά. Τι μου θυμίζει. Αν σας πω θα στενοχωρηθείτε. Τρεις τέτοιες καρυδιές μου κόψανε στο χωριό. Δικοί μου άνθρωποι. Υπέροχα μήλα. Ποιο να πρωτοκόψεις, δεν ξέρεις. Πανέμορφα. Είναι μια τεχνική φοβερή με τα αυλάκια που κατευθύνει το νερό οπουδήποτε. Εδώ δημιουργείται μια διασταύρωση. Ξύλα παντού, αγριότητα το τοπίο. 25 στρέμματα. Φοβερή δουλειά. Ζούγκλα πραγματική. Υπέροχη. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να μείνουν να μιλήσουν με τον κύριο Παναγιώτη και να έρθουν να μείνουν εδώ. Είναι φοβερό το τοπίο. Πού να πας κάτω, χαμός. Μονοπάτια, αυλάκια συναντάμε. Όπα, εδώ είναι μια μουριά. Για να δούμε τι είναι αυτό. Μάλιστα. Ξεραμένα είναι. Θέλει χέρια εδώ μέσα. Ας φάμε λίγο μήλο.
Ωραία καρυδιές. Δεν έχει δέντρα από κάτω εδώ. Πάω από εκεί να πάρω κανένα κουβά. Να τον κουβαλήσω. Θέαμα, θέαμα. Σε συνδυασμό με το νερό που κατεβαίνει από πάνω. Υπέροχα. Αύγουστος. 26-27 Αυγούστου 2012. Αυτή είναι και πάλι τη Τζιψιά. Το υπέροχο φρούτο. Και το τηλέφωνο του Κέντρου Φυσικής Καλλιέργειας, το οποίο είναι στο κλεισοχώρι έδεσας. Περισσότερες πληροφορίες πατήστε Κέντρο Φυσικής Καλλιέργειας ή και σε αυτό το site Natural Farming. Εδώ θα δουλέψει η αντιλία που θα ξεκινάει το συντριβάνι με επιστροφή του νερού. Αντιλία στα 12 βολτ στη Μιο Έτζε. Και η έδεσα με τους καταράκτες. Thank you.